Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί χριστιανικοί συνδημότες και συνδημότησες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση εδώ, στην πρώτη ανακήρυξη για το συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση. Ο νέος Δήμος της Δυτικής Λέσβου προέκυψε πριν μερικές μέρες από τον προφερόμενο νόμο με μεγάλη προχειρότητα. Προχειρότητα όταν το θέμα της διάστασης του Δήμου Λέσβου κουβεντιαζόταν εδώ και χρόνια. Διότι ήταν γνωστό σε όλους ότι ο καλλικρατικός Δήμος της Λέσβου ήταν το παράλογο που προέκυψε από τον νόμο Καλλικράτη, που η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υπουργό τον Ραγκούση τον χαρακτήριζε ως την τομή της διοικητικής μεταρρύθμισης του 21ου αιώνα. Τα ίδια φυσικά ακούσαμε και θα ακούσατε για τον Κλισθένη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά από λίγο καιρό και διάστημα οι τοπικές κοινωνίες θα αγωνιστούν και θα το ανατρέψουν και αυτό. Εδώ και χρόνια οι οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην τοπική κατόνομα αυτοδιοίκηση έχουν στόχο να τη μετατρέψουν σε καθαρό θεσμό της τοπικής διοίκησης. Τον ίδιο στόχο είχε ο νόμος Καποδίστρια, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, και τώρα ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης, καθώς επιδιώκουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να μετατρέψουν την τοπική διοίκηση σε προέκταση της κεντρικής εξουσίας, ώστε εύκολα να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των λίγων, να γίνει ένας ακόμα θεσμός ανακέντρωσης των λαϊκών αγώνων για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Ο Δήμος της Δυτικής Λέσβου αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής, Μύθυμνας, Πέτρας, Ερεσού Αντίσης, Καλονής και Πολυγνήτου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα 2/3 περίπου της έκτασης του νησιού αυτός ο Δήμος. Ο καινούριος Δήμος θα έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από τους άλλους, όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν προβλήματα, γιατί είναι αυτονόητο ότι είναι καλύτερος ο γάμος από το διαζύγιο. Θα αναφέρω επιγραμματικά τα προβλήματα που θα προκύψουν άμεσα, όπως και ο οργάνωση του Δήμου, οι διοικητικές υπηρεσίες, ταμιακή υπηρεσία, υπηρεσίες καθαριότητας, η τεχνική υπηρεσία, τα νομικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει άμεσα να συσταθούν, να στελεχωθούν, ώστε από την 1η Σεπτέμβρη να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Γιατί το απαιτεί η ίδια η ζωή, άμεσα οι πολίτες να έχουν νερό, καθαριότητα, φωτισμό, που είναι τα λιγότερα που μπορεί να παρέχει ο Δήμος. Μεγάλο ποσοστό των συνδημοτών μας ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τον τουρισμό, την αλία. Είναι μικροεπαγγελματίες και αυτοπροσκολούμενοι. Εδώ και χρόνια το εισόδημά τους συρρυκνώνεται και πολλοί από αυτούς έχουν θέμα επιβίωσης. Όλοι δεχόμαστε καθημερινά στο πετσί μας την αντιλαϊκή πολιτική που στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα και προσπαθούν να εναρμονιστούν πλήρως με την πολιτική και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες αποδείξεις για το πού έχει οδηγήσει τους αγρότες και κτηνοτρόφους η παραπάνω πολιτική. Όταν το γάλα αγοράζεται από τους εμπόρους 70 λεπτά το κιλό, το κατσικίσιο 40, το λάδι 2 ευρώ, το κιλό το αρνί 2,5 ευρώ, και θέλω να επισημάνω δε ακόμη ότι το 1990, όταν το λάδι είχε 1.200 δραχμές, δηλαδή 3,5 ευρώ αν κάνουμε την αναλογία, τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια και είναι φθηνότερο. Να τι έκαναν οι λεγόμενες επιδοτήσεις. Γιατί στόχο είχαν να διώξουν κόσμο που ασχολείται με τη γη, λες και είχαν να προτείνουν άλλες δουλειές, και να βλέπουμε λοιπόν σήμερα την ανεργία να καλπάζει και να πηγαίνει στα ύψη. Στόχο είχαν να εξευθυλίσουν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ακόμη να εξευθυλίσουν και την ίδια την αξία της γης. Αγαπητοί συμπατριώτες, δεν μας αγάπησαν για να μας δώσουν τις επιδοτήσεις, ούτε τους έπιασε το φιλότιμο. Ήθελα να αλωτριώσω συνειδήσεις. Γιατί όταν δεν πληρώνεται πραγματικά ο παραγωγός και ο κόπος του και προσπαθεί να ζήσει ως επέτης από τις επιδοτήσεις, οι οποίες και αυτές συνεχώς μειώνονται. Οι συνδημότες μας που ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν και αυτοί τεράστια προβλήματα, γιατί η τουριστική περίοδος είναι πολύ μικρή και σε πολλά μέρη του νησιού μας ουσιαστικά είναι ένας μήνας. Ως Λαϊκή Συσπήρωση,
Θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε μαζί με τους συνδημότες μας. Γι' αυτό τους καλούμε να είναι δίπλα μας και την επόμενη των εκλογών. Να απαιτήσουμε οι τιμές των αγροτικών προϊόντων να καλύπτουν τουλάχιστον χρόνο παραγωγής. Θα παλέψουμε και θα απαιτήσουμε καλύτερες συγκοινωνίες, ακτοπολικές και αεροπορικές και με χαμηλό κόστος μεταφοράς, έτσι ώστε να διευκολύνεται όποιος θέλει να επισκεφτεί το νησί μας. Θα παλέψουμε για καλύτερη αγροτική οδοποιία μέσα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την καλύτερη πρόνοση των αγροτών. Οι συνδυασμοί που ζητούν την ψήφο σας φόρεσαν το μανδύα της ανεξαρτησίας, προσπαθώντας να ξεγελάσουν και να εφαρπάξουν την ψήφο σας. Δεν είναι οι δημοτικές εκλογές ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζεται. Απέναντίας αποτελούν βασικό κομμάτι της πολιτικής ζωής ενός τόπου και αν θέλετε είναι το πιο άμεσα δεμένο και έχει τη μεγαλύτερη επαφή με τον πολίτη. Τώρα, όλοι αυτοί που κρατάνε ψηλά την ομπρέλα της ανεξαρτησίας για να αποποιηθούν τις ευθύνες που φέρνουν για την αντιλαϊκή πολιτική όλων αυτών των ετών που στήριξαν, δεν έχουν άλλο τρόπο να δικαιολογηθούν. Αν παρατηρήσετε, όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι στηρίζονται από τα κόμματα εξουσίας και την ίδια την κεντρική εξουσία και είναι πλήρως εξαρτώμενοι από τον κρατικό μηχανισμό και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πολλές φορές το φέρνουν ως πρόθυμα και εμπόδιο στη λύση των λαϊκών προβλημάτων και το παρουσιάζουν ως γεωμετρικό αξίωμα ή φυσικό φαινόμενο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Είναι όλοι αυτοί που προσπαθούν να πάρουν το χρήσμα των μεγάλων κομμάτων και να εκλεγούν ώστε να μην είναι απέναντι αγωνιζόμενοι για τη λύση των λαϊκών προβλημάτων. Είναι όλοι αυτοί που τον προηγούμενο καιρό ανήκαν σε κόμματα εξουσίας, ψήφισαν τα κόμματα εξουσίας, τα κόμματα που παρήγαγαν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, την πολιτική των μνημονίων. Και δεν ρωτάτε κανείς πώς τώρα μέσω της τοπικής διοίκησης θα αγωνιστούν για τη λύση των προβλημάτων. Πόσο οξύμορο είναι. Απ' τη μια να στηρίζει τις κυβερνήσεις που εφαρμόζουν όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και απ' την άλλη να αγωνίσει για τη λύση των προβλημάτων που παράγει η ίδια αυτή η πολιτική. Είναι όλοι αυτοί που επιθυμούν να προκύψουν ως δημοτικές αρχές οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ώστε να μην είναι απέναντί τους και να αγωνίζονται μαζί με τους δημότες για τη λύση των προβλημάτων. Είναι αυτοί που παζαρεύουν για προσωπικό τους όφελος, για το προσωπικό τους βόλεμα και όχι αυτοί που θα αγωνιστούν για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Διεκδικούμε για το νησί μας. Πρώτα φράγματα. Το νερό αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης για την αγροτική παραγωγή, για τον τουρισμό, για την βιοτεχνία, αλλά ακόμα και για την ίδια την ίδρυψη. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς νερό. Επιπλέον, τα φράγματα θα μπορέσουν να εμπλωτίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος ήδη υπερεξαντλείται. Διεκδικούμε ασφαλές οδικό δίκτυο που αποτελεί και βασικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη. Διεκδικούμε σύγχρονες και φθηνές συγκοινωνίες. Διεκδικούμε ασφαλείς κτηριακές κατασκευές, κέντρα υγείας, σχολεία, παιδική σταθμή. Θα παλέψουμε για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και όλων των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων του νησιού μας, όπως είναι ο κόρπος κανονής. Θα παλέψουμε ώστε να υπάρχει απαραίτητο και μόνιμο προσωπικό σε όλους τους τομείς του δημοσίου και να χρηματοδοτηθούν από τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό. Αγωνιζόμαστε να μπει τέρμα στη συρρήκνωση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Αγωνιζόμαστε να μπει τέρμα στην εξοντοτική φορολογία. Είναι απαράδεκτο να ανάγεται το μειωμένο ΦΠΑ ως μείζον θέμα του νησιού όταν, αγαπητοί συνδημότες, για ένα λίτρο βενζίνης πληρώνεται το 70% από αυτές τις τιμές για φόρους. Αν βάλετε 30 ευρώ βενζίνη, τα 18 με 19 είναι φόροι. Ζητάμε την ψήφο σας και τη συμμετοχή σας στον αγώνα για να πάει μπροστά ο τόπος. Οι συνδυασμοί της λαϊκής εισπύρωσης να ξέρετε ότι θα αγωνιστούν και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις ώστε αυτός ο τόπος να αναβαθμιστεί, να πάει μπροστά. Να ξέρετε ότι πλαισιώνεται από ανθρώπους καθαρούς, έντιμους, από στελέχη αυτοδιοικητικά
με μεγάλη εμπειρία, αλλά και από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το κουράγιο και τον ενθουσιασμό να βοηθήσουν. Για να ξέρετε ότι στηρίζονται από ένα χώρο πολιτικό που έχει δώσει αγώνες ισχυρούς να βοηθήσει τον τόπο και γενικά τους πολίτες πάντα. Ένα χώρο που έχει 100 χρόνια εμπειρίας και ζωής σε αγώνες.